ξεκινήσουμε το μάθημά μας από τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Κολοσσαείς. Προς Κολοσσαείς, από το πρώτο κεφάλαιο και από το 24 εδάφιο, σελίδα 1042. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, πρώτο κεφάλαιο, 24 εδάφιο, α κεφάλαιο, 24 εδάφιο, σελίδα 1042. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου δια σας και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, το οποίο είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού, την εις εμέ δοθήσαν δια σας, δια να κληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, το μυστήριον, το οποίο είναι το αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενναιόν τώρα δε εφανερώθη στους Αγίους αυτού, εις τους οποίους ηθέλησεν ο Θεός να φανερώσει τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς η ελπής της δόξης, τον οποίον εμείς κηρύττωμεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, δια να παραστήσομεν πάντα άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού, εις το οποίον και κοπιάζω αγωνιζόμενος κατά την ενέργεια αυτού την ενεργουμένη εν εμή μεταδυνάμεως. Διότι θέλω να εξεύρετε, τον οποίον μέγαν αγώνα έχω δια σας και τους εν Λαοδικία και τους όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικώς, δια να παρηγορηθώ συν εκαρδίω αυτών ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσω το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο μυστηρίο είναι κεκριμένη πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο, δια μη σας εξαπατά τις με πιθανολογία, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απόν, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπων την τάξη σας και την σταθερότητα της εις Χριστόν πίστη σας. Αμήν. Συνεχίζοντας λοιπόν το μάθημά μας με τη χάρη του Χριστού, με τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, θα ασχοληθούμε σήμερα με τη σειρά ή και όσες μέρες χρειαστεί, με το μυστήριο του Χριστού πρώτον, με το μυστήριο του θελήματος του Θεού, του σχεδίου του Θεού δεύτερον, με το μυστήριο ενός μοναδικού προσώπου, το οποίο είναι θεόπνευστο, δεν είναι δημιούργημα ανθρώπων, αλλά είναι πραγματικά δημιούργημα του Θεού, το μυστήριο της Εκκλησίας, και τέλος με το μυστήριο της πίστεως και της απιστίας, καθώς και το μυστήριο της ανομίας. Θα αρχίσουμε λοιπόν με το μυστήριο του Χριστού, το οποίο ο Απόστολος Παύλος έχει κατανοήσει πλήρως και μέσα στις επιστολές του αναφέρεται πολλάκις, και θα αρχίσω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, να διαβάσουμε λίγα εδάφια στη σελίδα 1006. Είναι από το 16ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, 16ο κεφάλαιο, γιώτα σίγμα ταφ κεφάλαιο και εδάφιο 25, στη σελίδα 1006. «Εις δε των δυνάμενων», λέει ο Απόστολος Παύλος, «να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιο μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου του σεσιωπημένου μεν από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα δια προφητικών γραφών, κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωριστέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν πίστεως εις τον μόνον σοφό Θεό, έστω η δόξα δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν». Ομολογεί λοιπόν ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να στηρίξει τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να στηριχθεί, δεν μπορεί να σταθεί, χρειάζεται βοήθεια, είναι αδύναμος, είναι ατελής, είναι άσοφος. Η σοφία του περιορίζεται στη γνώση ορισμένων πραγμάτων, τις οποίες καλούμε επιστήμες, αλλά στην πραγματικότητα, την ψυχή του, το παρελθόν του, το παρόν του και το μέλλον του, ο άνθρωπος αφενός μεν δεν το γνωρίζει, αφετέρου δεν μπορεί να περπατήσει μέσα στον πνευματικό κόσμο, και δύσκολα ακόμη περπατάει και μέσα στο φυσικό κόσμο. Βεβαίως, εκτός από το φυσικό κόσμο τον οποίο βλέπουμε,
υπάρχει ένας αόρατος, ισχυρότερος κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε, υπάρχουμε, αναπνέουμε και πεθαίνουμε. Και αυτός είναι ο πνευματικός κόσμος που αποτελείται από τις θεϊκές ουράνιες δυνάμεις, ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ. Ο πνευματικός κόσμος λοιπόν, αλλά που αποτελείται όπως είπαμε τις θεϊκές δυνάμεις, αλλά υπάρχουν και, υπάρχει και ο πνευματικός κόσμος που αποτελείται από τις καταχθόνιες δυνάμεις, που είναι ο διάβολος και ο σατανάς. Άγγελος καταρχάς και μάλιστα επισκιάζων, πρώτος στη τάξη άγγελος στην υπηρεσία και στη δοξολογία του Θεού, που όμως επήρθη, δηλαδή υπερηφανεύθηκε και θέλησε να ξεπεράσει το σχέδιο του Θεού για αυτόν. Θέλησε να γίνει κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο ο Θεός είχε προσδιορίσει για αυτόν. Με αποτέλεσμα να πει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, είδα τον σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Έπεσε από τον ουρανό, έχασε την εξουσία του, αλλά δεν έχασε τις ικανότητές του. Για τα χαρίσματα λέει η Γραφή να μεταμέλητα, δεν τα παίρνει πίσω ο Θεός. Και έτσι ικανότερος σαν ανώτερο δημιούργημα, ικανότερος από τον άνθρωπο σαν ανώτερο δημιούργημα από τον άνθρωπο, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πλανήσει τον άνθρωπο, τον κοροϊδέψει, να τον δελεάσει και ακόμη να τον απειλήσει και να τον απομακρύνει, γιατί αυτή είναι η προσπάθειά του, να απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό, όπως και το έκανε μέσα στον κήπο της Εδέμ. Και το ερώτημα είναι γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό το χερούβ, το επισκιάζον, το διάβολο και σατανά που είναι εχθρός και ενάντιος του Θεού αλλά και του δημιουργήματος που έφτιαξε ο Θεός του ανθρώπου και το έφτιαξε επειδή το έφτιαξε κατά την εικόνα και την ομοίωση αυτού, γιατί επέτρεψε ο Θεός να υπάρχει μέσα στον κήπο της Εδέμ και μάλιστα να εισέλθει στο φρονιμότερο ζώο, τον όφη, και να πλανήσει τον άνθρωπο. Η απάντηση είναι απόλυτη, γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται ο άνθρωπος να νικήσει το διάβολο, να ξεπεράσει τις παγίδες του διαβόλου, ώστε στην απόλυτη ελευθερία που τον έχει δημιουργήσει να εκλέξει την αιώνια ζωή το Θεό και να απορρίψει τις προσφορές του διαβόλου. Επειδή όμως είναι ανώτερο «ον», όπως είπαμε, ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου, εύκολα νίκησε τον άνθρωπο. Ο Θεός όμως δεν έχει τον άνθρωπο για απώλεια, αλλά τον έχει για ευλογία. Τον έφτιαξε για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή και τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό και μέσα στην καρδιά του Θεού υπήρχε απαρχής προκαταβολής κόσμου, πριν διαχθεί ο κόσμος, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο θα απέστελε, και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, να επισκεφθεί τον άνθρωπο, να του αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, να του αποκαλύψει την αγάπη του Θεού Πατρός και να τον προσκαλέσει να τον ακολουθήσει για την αιώνια ζωή. Και όποιος άνθρωπος δεχότανε τον Ιησού Χριστόν ή δεχθεί στο μέλλον τον Ιησού Χριστό, σε αυτόν ο Θεός είχε προσδιορίσει προκαταβολής κόσμου να δώσει εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Τέκνο Θεού, κληρονόμος Θεού, κληρονόμος αιώνιας ζωής της Βασιλείας του Θεού και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Αυτό όμως το σχέδιο είναι ένα μυστήριο, ένα μυστήριο που ο Απόστολος Παύλος το αποκαλεί αποσεσιοποιημένο, δηλαδή δεν το ήξερε κανείς, δεν το είχε αφανερώσει ο Θεός σε κανέναν, το μυστήριο του Θεού που θα γίνει πατέρας του ανθρώπου, επειδή του ανθρώπου που θα δεχθεί τον Χριστό, και το μυστήριο του Χριστού, του κεχρισμένου του Θεού, που είναι ένα μοναδικό πρόσωπο, είναι ο λόγος του Θεού που έγινε σάρξ, έγινε άνθρωπος και περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους σαν άνθρωπος, γιατί δεν έχασε τη θεϊκή φύση, αλλά διατήρησε τη θεϊκή φύση, αλλά ταυτόχρονα είχε και τη φύση του ανθρώπου σαν άνθρωπος, περπάτησε πλήρης χάριτος και αληθείας και προσκαλεί
από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε και εμφανίστηκε στην ανθρωπότητα, όλους τους ανθρώπους φωνάζοντας «Έλθετε προς εμένα όλοι όσοι είσαστε κουρασμένοι και φορτισμένοι, πεφορτισμένοι, φορτισμένοι ψυχή σας, ελάτε σε μένα και εγώ θα σας αναπαύσω». Γιατί ο μόνος ο οποίος μπορεί να δώσει ανάπαυση στην ψυχή του ανθρώπου είναι ο Θεός, αλλά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και αν μάθετε, συνεχίζει ο Χριστός, και όταν μάθετε και προσπαθήστε να μάθετε ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και τότε θα αναπαύσω την ψυχή σας. Και αυτό είναι το μυστήριο, το μυστήριο το αποστασιοποιημένο, ότι ο Θεός έχει προσδιορίσει σωτηρία για τον άνθρωπο. Και αυτό το μυστήριο, λέει η Γραφή, φανερώθηκε, φανερωθέντος τώρα, δια προφητικών γραφών. Δηλαδή δεν τέλειωσαν οι γραφές με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά αντίθετα, ο Θεός αποφάσισε να συνεχίσει ή να αρχίσει, αν θέλετε, να γράφει την Καινή Διαθήκη, καινούργιες γραφές, καινούργιο βιβλίο, καινούργιος Λόγος Θεού. Και πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στο Λόγο του Θεού, ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι κάτι που γράφτηκε από άνθρωπο, ούτε από επίνεια ανθρώπου, αλλά ο ίδιος ο Θεός έγραψε διαχειρών των Αποστόλων και των Προφητών τις προφητικές γραφές, την Καινή Διαθήκη, κατ' επιτογήν, με εντολή του αιώνιου Θεού, έγραψε την Καινή Διαθήκη ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει και τα πνευματικά. Στην Παλαιά Διαθήκη όλα γινόντουσαν μέσα στο φυσικό κόσμο, και γνώριζε και γνώρισε και απεκαλύφθη ο Θεός τον άνθρωπο βοηθός στη ζωή αυτή, στη γη αυτή. Γι' αυτό οι εχθροί του ανθρώπου του Θεού ήταν άνθρωποι, σάρκα και αίμα. Όμως στην Καινή Διαθήκη αλλάζουν τα πράγματα. Έρχεται ο Θεός και αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Αποκαλύπτει το μυστηριώδη πνευματικό κόσμο. Φανερώνει πια στον άνθρωπο ότι ο εχθρός του ανθρώπου δεν είναι σάρκα και αίμα, αλλά είναι ο κοσμοκράτορας του σκότους. Είναι τα δαιμόνια τα εν της επουρανής, όπως λέγει, οι οποίοι μεθοδεύονται την πλάνη και αγωνίζονται να παρασύρουν τον άνθρωπο, γιατί ο διάβολος είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, στην πλάνη μακριά από την αλήθεια που είναι ο Χριστός, μακριά από το φως που είναι ο Θεός και μακριά από την αγάπη που είναι ο Θεός. Αυτό λοιπόν το μυστήριο που ήταν αποκεκριμένο, όπως λέει στους Κολασσαείς ο Απόστολος Παύλος, και θέλω και αυτό να το δούμε, το αποκεκριμένο στο 26 εδάφιο, το μυστήριον το οποίο, 26 εδάφιο, σελίς 1042, κεφάλαιον Α, εκεί που διαβάσαμε, μιλάει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας το μυστήριο το οποίο είναι το αποκεκριμένον από των αιώνων και από των γενεών. Τώρα δε εφανερώθη όχι σε όλους τους ανθρώπους, στους Αγίους του Θεού. Δηλαδή, ποιοι είναι οι Άγιοι του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός εξηγεί και ομολογεί λέγοντας και αποκαλύπτει, κανένας δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν αυτόν δεν ελκύσει ο Πατήρ. Ο Πατέρας λοιπόν ελκύει αποκαλύπτοντας στους ανθρώπους ότι υπάρχει σωτήρας. Όταν μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ρώτησε τους μαθητάς του ποιον, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, εγώ ο Υιός του ανθρώπου, εγώ ο Υιός του Ιωσήφ καθώς ενομίζετο και της Μαρίας, τι να με λέγουν ότι είμαι, είπανε οι άνθρωποι, σε λένε ότι είσαι ένας προφήτης, ο Ιερεμίας, ο Ηλίας, και λέγαν όλα τα καλά, γιατί ντράπηκαν να πούνε ότι τον έλεγαν ότι είναι ο Βελζεβούλ και άλλα πολλά κακά. Και συνεχίζει ο Κύριος μας, εσείς όμως ποιος λέτε ότι είμαι? Και ο Απόστολος Πέτρος, ο Σίμων, δεν είχε γίνει ακόμη Απόστολος Πέτρος, είπε εσείς ο Χριστός, το μυστήριο του Χριστού το αποκαλύφθη, εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος.
Και ο Κύριος μας άμεσα απάντησε, ερμήνευσε και αποκάλυψε σε εμάς. Αυτό το πράγμα που είπες, δεν σου αποκάλυψε άνθρωπος. Δεν μπορεί να πει ανθρώπινος νους ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι, να το πει με επίγνωση όμως, να το πει με πίστη, είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ. Μπορεί να το πει άνθρωπος. Αυτό δεν στο αποκάλυψε λοιπόν σάρκα και αίμα, αλλά στο αποκάλυψε ο Πατέρας μου ουράνιος. Και συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός, ουδής έρχεται προς εμέ, αν αυτόν δεν ελκύσει ο Πατήρ. Και όποιος έρχεται σε μένα, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω, αλλά τι θα τον κάνω? Θα τον οδηγήσω στον Πατέρα μου, γιατί κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει τον Πατέρα μου ή μη διέ μου. Αυτό είναι μέγα μυστήριο που αποκαλύφθηκε μεν δια των γραφών, αλλά όχι σε όλους τους ανθρώπους, στους αγίους ανθρώπους. Και ποιοι είναι οι άγιοι άνθρωποι? Όχι οι καλόγεροι, οι παπάδες, οι θρησκευόμενοι. Δεν είναι αυτοί οι άγιοι. Άγιοι είναι ξεχωρισμένοι. Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος, ξεχωρισμένοι από το Θεό. Αυτοί δηλαδή που κάποια στιγμή είπαν Ιησού Χριστέ σώσε με. Καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί. Αυτοί δηλαδή που δέχθηκαν αυτό το πρόσωπο το οποίο απέστειλε ο Θεός, τον Ιησού Χριστόν, και είπαν δέχομαι, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και εκείνη τη στιγμή άνοιξαν οι ουρανοί και απεκαλύφθη το μυστήριο της Βασιλείας των Ουρανών σε αυτός. Το μυστήριο του Θεού Πατρός. Όπως είπαμε, καθώς είναι γεγραμμένο, όσοι δέχθηζαν τον Χριστό, σε αυτούς ο Θεός έδωκεν εξουσία να είναι τέκνον Θεού. Και αυτή η εξουσία, αδερφοί αγαπητοί, για να την καταλάβουμε, μόνο εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να την καταλάβουμε. Τι σημαίνει εξουσία τέκνου Θεού? Δεν είναι εξουσία κοσμική, δύναμης, όχι. Είναι εξουσία αγάπης, δηλαδή το δικό μου το παιδί σε μένα έχει εξουσία γιατί το αγαπάω. Και πώς εκδηλώνεται η αγάπη μου? Το σπίτι μου είναι σπίτι του. Όταν το ρωτήσεις πού μένεις το παιδί μου λέει Δημητρίου Ράλη 18, εκεί που μένω εγώ. Στο δικό μου σπίτι είναι το δικό του σπίτι. Έχει κλειδί, μπαίνει μέσα. Έχει δωμάτιο. Και το σημαντικότερο, ό,τι αν χρειαστεί οποτεδήποτε, σε μένα θα έρθει, στον πατέρα του θα έρθει. Θέλω παπούτσια, θέλω σχολείο, θέλω γυαλιά, θέλω, και εγώ του δίνω. Γιατί? Γιατί είμαι πατέρας του. Δηλαδή υπάρχει ανάμεσά μας μία σχέση αγάπης. Ενώ το δικό σου το παιδί σε μένα δεν έχει καμία εξουσία. Όπως και το δικό μου το παιδί σε σένα δεν έχει καμία εξουσία. Αυτή την εξουσία δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι παιδιά του Θεού. Ας μην πλανόμεθα. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού. Αλλά όποιος δεχθεί το όνομα του Ιησού Χριστού, τον Ιησού Χριστόν τον οποίον απέστειλε ο Θεός, αμέσως αυτόν έρχεται η εξουσία και μπορεί εν το ονόματι του Ιησού Χριστού ο αμαρτωλός άνθρωπος να πλησιάσει τον Άγιο Θεό. Πώς? Γιατί υπάρχει ανάμεσα ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχων δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αφού εκένωσε τον εαυτό του, αφού έλαβε δούλου μορφή, αφού ο εν μορφή Θεού υπάρχων έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, στη συνέχεια ταπείνωσε τον εαυτό του κάτω από τους ανθρώπους, γιατί δεν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, όπως ο ίδιος ομολογεί, να υπηρετηθεί από τους ανθρώπους, αλλά ήρθε να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Εταπείνωσε λοιπόν τον εαυτό του και έγινε κάτω από τους ανθρώπους, και εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, δηλαδή μέχρι και να πεθάνει. Και μάλιστα θανάτου δε σταυρού, που ήταν κατάρα, πάσο κρεμάμενος επί κατάρα το σεστή, που ήταν κατάρα ο καταραμένος, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ώστε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός έγινε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Και έτσι
Όποιος άνθρωπος, όσο φορτωμένος κι αν είναι, πληγωμένος κι αν είναι, εάν στρέψει το βλέμμα του στο σταυρό του Γολγοθά και πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, έγινε άνθρωπος και έχισε το αίμα του όπως εχύνεται το αίμα του αμνού για τη σωτηρία των ανθρώπων, και επικαλεστεί το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει αυτόν από πάσης ανομίας, αμαρτίας και παράβασης. Τελείως καθαρός από αμαρτίες, αλλά αφαιρείς από αυτόν τη θλίψη, του δίνει χαρά. Γιατί όταν έρχεται ο Χριστός στη ζωή σου, η θλίψη χάνεται, γιατί έρχεται η χαρά του Κυρίου. Αφαιρεί τις ασθένειες. Δια των πληγών αυτού είναι γραμμένο, και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, η μίση άθημεν. Θεραπεύει ο Χριστός πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν. Και τέλος, παίρνει την ταραχή, την αγωνία και το άγχος, και έρχεται ο άρχον της ειρήνης και λέγει: ειρήνη ημίν, ειρήνη ας είναι ανάμεσά σας. Την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς, όχι την ειρήνη που σας δίνει ο κόσμος. Το ένα μυστήριο, αδερφοί, αποκεκριμένο, προκαταβολής κόσμου, το οποίο απεκαλύφθη δια προφητικών γραφών, την Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές, την Αποκάλυψη του Ιωάννου, με το κήρυγμα, όπως λέει η Γραφή, και θέλω να το διαβάσουμε αυτό ξανά από το 26 εδάφιο, στη σελίδα 1042. Το μυστήριο λοιπόν, το οποίο είναι το αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε φανερώθη στους Αγίους αυτού, εις τους οποίους η θέλησεν ο Θεός να φανερώσει. Δηλαδή, αν δεν ήθελε ο Θεός, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα ο άνθρωπος. Αν ο Θεός δεν θέλει να σου φανερώσει, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Γιατί ο Θεός είναι Θεός αποκαλύψεως. Αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται, δεν σπουδάζεται. Οι θεολόγοι δεν αναγνωρίζουν, δεν γνωρίζουν το Θεό αν δεν πιστέψουν στον Χριστό και τους αποκαλυφθεί ο Θεός. Δια του θελήματος λοιπόν του Θεού, ο Θεός δηλαδή θέλησε να φανερώσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου αυτού εις τα έθνη, ο οποίος είναι ο Χριστός εσάς, η ελπίδα της δόξης. Αυτό είναι το μυστήριο, το οποίο είναι θέλησε ο Θεός να μας φανερώσει. Στους Αγίους που δέχτηκαν τον Χριστό, στα έθνη έξω από το λαό Ισραήλ, στους ειδωλολάτρες έξω από το λαό που λάτρευε τον Θεό τον αληθινό, να του αποκαλυφθεί, να του φανερωθεί ότι η ελπίδα της δόξης, έχουμε ελπίδα δόξης αιωνίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να γνωρίζουμε ποια είναι η ελπίδα μας, η οποία είναι βεβαία και ασφαλής. Είναι μια ελπίδα την οποία ρίχνουμε, ελπίδα της ψυχής μας, στον ουρανό, σαν άγκυρα, και πιάνεται από το θρόνο του Θεού, στον οποίο κάθεται στα δεξιά ο Χριστός. Και εμείς τότε τι μένουμε, στερεοί και αμετακίνητοι, καθώς είπε ο Απόστολος Παύλος, εις τον δυνάμενο να σας στηρίξει. Πώς μας στηρίζει? Με την ελπίδα της δόξης, που δεν είναι άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον, λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς κηρύττωμεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπο. Κηρύττουμε τον Χριστό και νουθετούμε πάντα άνθρωπο, χωρίς όμως να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε άνθρωπος θα τον δεχθεί. Και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο εν πάση σοφία. Και πού βρήκε τη σοφία ο Παύλος? Ήταν θεολόγος, σπουδασμένος παρά τους πόδας του Γαμαλίλ? Δεν μιλάει για αυτή τη σοφία, τη σοφία από θεολογικές σχολές. Μιλάει για την άλλη σοφία, την άνωθεν σοφία, την οποία αποκαλύπτει στην άλλη σελίδα, και αν το διαβάσουμε τώρα, αν και θα φτάσουμε αργότερα, στο εδάφιο 2, δεύτερο κεφάλαιο, στη μέση του δευτέρου εδαφίου, λέει: ώστε να γνωρίσουν οι άνθρωποι, θα δούμε πώς θα το γνωρίσουν, το μυστήριο του Θεού και του Πατρός και του Χριστού,
μέσα στο οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Με αυτή τη σοφία κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Ο ίδιος ομολογεί, δεν σας κηρύττω το μυστήριο του Χριστού με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με σοφία ουράνια και απόδειξη και δύναμη Πνεύματος Αγίου, γιατί μέσα σε αυτό το μυστήριο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Δεν μιλάμε για θησαυρούς επιστημονικούς, φιλοσοφικούς, μιλάμε για θησαυρούς αιώνιους, απαράβατους, γιατί είναι γραμμένο ότι όλα θα παρέλθουν πάνω στη γη και στο σύμπαν. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Γι' αυτό μέσα σε αυτό το Λόγο του Θεού είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και λέγω αυτό, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, για να μην σας εξαπατήσει κανένας με πιθανολογία. Πιθανό να είναι έτσι, πιθανό να είναι και αλλιώς. Πιθανό να έγινε με Big Bang η δημιουργία του σύμπαντος, πιθανόν και να μην έγινε. Πιθανόν να υπάρχει αιώνια ζωή, πιθανόν και να μην υπάρχει. Πιθανόν να είναι ο άνθρωπος άλογων ζώων γεννημένο για να πεθάνει και τέλειωσε, δεν υπάρχει ψυχή, πιθανόν και να υπάρχει. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, στο χριστιανό δεν υπάρχει πιθανολογία. Τα πάντα είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, γιατί ο Λόγος του Θεού που είναι θεόπνευστος, γραμμένος από τα χέρια του Θεού διαχειρών των Αποστόλων και των Προφητών, είναι θεόπνευστος, είναι θεϊκός. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά να το καταλάβουμε, είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μας. Αυτός μας δημιούργησε, αυτός μας έπλασε και αυτός μας έδωσε ένα βιβλίο και μας ερμηνεύει, μας αποκαλύπτει δια Πνεύματος Αγίου το παρελθόν μας, το παρόν μας, το μέλλον μας, τις λεπτομέρειες της ζωής μας, την ύπαρξή μας, τις δυνατότητες που έχουμε, τις ικανότητες που έχουμε, αλλά ιδιαιτέρως μας αποκαλύπτει το μέλλον μας, αλλά δια Ιησού Χριστού και μάλιστα εσταυρωμένου. Να μην σας εξαπατά λοιπόν κανείς με πιθανολογία, διότι εγώ μεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπων και την τάξη σας και τη σταθερότητα της εις Χριστόν πίστεώς σας. Και αν ο Παύλος ήταν απών με το σώμα τότε και παρών με το πνεύμα στους Κολοσσαείς, σήμερα είναι παρών κατά το πνεύμα ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Γιατί λέει ο ίδιος, αν δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ. Εδώ λοιπόν είναι ο Χριστός σήμερα, ο οποίος θέλει να χαίρεται στην τάξη μας, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Δεν είναι Θεός αταξίας, είναι Θεός τάξεως. Ο χριστιανός λοιπόν είναι και ζει μέσα σε τάξη. Τα πάντα γίνονται ευσχή μόνο στη ζωή του και κατά τάξη. Έχει τάξη στη σκέψη του και εσχημοσύνη στη ζωή του. Δεν είναι, όπως λένε οι άνθρωποι, αλαλούμ. Έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Είναι πατέρας, είναι μητέρα, είναι παιδί. Έχει τάξη. Ο πατέρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Τα παιδιά πρέπει να υπακούνε τους γονείς και οι γονείς να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μέσα στο θεόπνευστο σώμα που λέγεται Εκκλησία υπάρχει τάξης, υπάρχει αρχηγός. Και αρχηγός δεν είναι άνθρωπος, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχει ηγήτορες η Εκκλησία του Χριστού, διευθυντές, βασιλιάδες και άρχοντες που κατευθύνουν, που οδηγούν και λένε τι θα κάνει η Εκκλησία. Ένας είναι ο άρχον της Εκκλησίας, κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός. Και όλοι οι άλλοι τι είμαστε? Σώμα του Χριστού, σώμα αλλήλων. Και παίρνουμε εντολές όλοι δια Πνεύματος Αγίου από την κεφαλή μας που είναι ο Χριστός. Και οι πρεσβύτεροι τι είναι? Δούλοι, τίποτα περισσότερο, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Πρεσβύτερος, διάκονος, επίσκοπος δεν είναι αξιώματα. Είναι διακονίες, είναι υπηρεσίες, είναι δουλεία. Αλλά και όλοι μας μεταξύ μας, ποια είναι η τάξη μας? Εν πάση ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες και υπηρετούντες ο ένας τον άλλον. Και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι αγαπάμε Κύριον τον Θεόν μας με όλη την καρδιά μας, την ψυχή μας και τη διάνοιά μας και τη δύναμή μας και τον αδελφό μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Με τάξη. Όχι όπως θέλουμε, με τάξη. Υπάρχει σεβασμός. Δεν υπάρχει πονηριά. Δεν περιμένουμε να κερδίσουμε από τους άλλους. Αλλά αν βλέπουμε τους άλλους, τους βλέπουμε μόνο για να τους υπηρετούμε επειδή τους αγαπάμε. Δεν διοικούμε και κυβερνάμε τους άλλους, αλλά προτρέποντες και νουθετούντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο με πάσα σοφία, γιατί έχουμε ένα στόχο, να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειον εν Χριστώ Ιησού. Εμείς, όχι, το μυστήριο το αποκεκριμένο, ο Λόγος του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι δυνάμενος να στηρίξει, να σώσει, να διατηρήσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος ομολογεί λέγοντας «Εις το οποίον έργον», αυτό είναι το έργο μου, αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν είναι η δουλειά σου να δίνεις εντολές? Όχι βέβαια, να προτρέπω, να παρακαλώ. Αυτό το έργο που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός μέσα στο μυστήριο το αποκεκριμένο του Χριστού, εγώ κοπιάζω αγωνιζόμενος, αλλά πώς? Κατά την ενέργεια του Χριστού, την ενεργουμένη μέσα μου μεταδυνάμεως. Όχι λοιπόν με τη δική μου δύναμη, όχι με τη δική μου σοφία, και επανέρχομαι, όχι με τη δική μου θεολογία, γιατί όσα εγώ ενόμισα ότι ήταν κέρδος για μένα, κατάλαβα ότι είναι ζημιά μπροστά στο έξοχο να γνωρίσω το Χριστό. Αλλά δεν είναι ότι εγώ είμαι διδάσκαλος των εθνών, αν και είμαι, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ο Παύλος ότι αυτά που λέει, αυτά που γράφει, αυτά που κηρύττει δεν είναι δικά του, αλλά είναι κατά την δύναμη την ενεργουμένη μέσα του μεταδυνάμεως. Ξέρει ότι σαν άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί τον βεβαιώνει ο Χριστός: ανεφεμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Αλλά συνεχίζει: δια του Ιησού Χριστού τα πάντα δύναμε, και μάλιστα δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Είναι βέβαιος ότι είναι ένα σκεύος εκλογής στα χέρια του Χριστού. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα σε αυτό το μυστήριο του Θεού και Πατρός και Χριστού, ο Απόστολος Παύλος είναι ένα κατσαβίδι στα χέρια του ηλεκτρολόγου, ένα πριόνι στα χέρια του μαραγκού, ένας δούλος στα χέρια του Κυρίου του, που μάλιστα όταν είναι αδύνατος τότε ξέρει ότι είναι δυνατός. Αλλιώς σκέφτεται ο Απόστολος Παύλος, αλλιώς ο φυσικός άνθρωπος. Χαίρομαι, λέει, βαρεστούμε, να καφιέμαι στις αδυναμίες μου, στους διωγμούς, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν είμαι εγώ αδύνατος, τότε ο Χριστός είναι δυνατός στη ζωή μου. Και πήρα απόφαση, απόφαση θανάτου, να ελπίζω μόνο στο Χριστό, να ελπίζω μόνο σε Αυτόν τον Θεό που εγείρει νεκρούς, και να περιφρονήσω κάθε ικανότητα ή δυνατότητα μου έχει δώσει ο Θεός φυσική μπροστά στη χάρη, στο έλεος και στις ενέργειες του Χριστού στη ζωή μου. Αυτός είναι ο χριστιανός. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί,
η Εκκλησία του Χριστού είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μυστήριο, θα το δούμε τις επόμενες φορές, τις επόμενες μέρες, τις επόμενες Δευτέρες. Ένα μυστήριο. Όπως και ο Παύλος είναι ένα μυστήριο. Ήταν θεολόγος, ήταν σπουδαίος. Και αρνήθηκε τα πάντα, τα κατεδίκασε. Γιατί? Για τη σοφία του πού τον οδήγησε, πού τον οδηγούσε? Στο να διώκει την Εκκλησία, να διώκει τους χριστιανούς. Μέχρι που ο Ιησούς εφανερώθηκε μπροστά του και φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου έλαμψε και τον τύφλωσε. Και η φωνή του Χριστού ακούστηκε: Σαούλ, Σαούλ, θεολόγε, Φαρισέ, που είσαι ένα τέλειο στη συνείδηση και προέκοπτες υπερπάντας τους συνηλικιώτες σου, τους συνομήλικούς σου, στη διδασκαλία και στη γνώση του Λόγου του Θεού. Σαούλ, Σαούλ, σκληρών είναι να λακτίζεις προς κέντρα, να κλωτσάς καρφιά. Γιατί εμένα διώκεις? Και ο σοφός Παύλος, πραγματικά σοφός ανθρώπινα, έπεσε κάτω τυφλός και ψέλισε τρομοκρατημένος μπροστά στη δύναμη του Χριστού. Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω? Εγώ διώκω τους αιρετικούς. Εγώ διώκω την αίρεση των Αζωραίων που θέλουν να καταστρέψουν τη θρησκεία μου, την Εκκλησία μου. Και του απάντησε: Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Και όταν τ' άκουσε, έκπληκτος, ο Ιησούς, άρα είσαι αναισθημένος. Και εκείνη τη στιγμή, αδερφοί αγαπητοί, δέχτηκε τον Χριστό. Και επειδή τον δέχτηκε, του είπε: Τι θέλεις τώρα να κάνω, Κύριε? Και η ζωή του μπήκε μέσα στο μυστήριο του Θεού και του Πατρός και του Χριστού. Του λέει: Πήγαινε, κάτσε και εκεί θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις. Τυφλός λοιπόν μπήκε σε ένα σπίτι και περίμενε 3 μέρες χωρίς να τρώει και να πίνει. 3 ολόκληρες μέρες. Και του απεκαλύφθηκε ο Ιησούς εν οράματι και του λέει: Παύλο, θα έρθει κάποιος που τον λένε Ανανία, εγώ θα τον στείλω. Πρέπει να προσευχηθεί απάνω σου και αν δεχθείς να προσευχηθεί επάνω σου στον Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, εγώ θα σου ανοίξω τους οφθαλμούς να βλέπεις, εγώ θα σε αναγεννήσω εις νέαν ζωήν και εις ελπίδαν ζώσα και εγώ θα σε βαφτίσω εν πνεύματι Αγίω και Πυρή. Και ο ίδιος ο Χριστός πάει και στον Ανανία και του λέει: Ανανία, σήκω και πήγαινε, γιατί κάποιος ονομαζόμενος Σαούλ βρίσκεται στο σπίτι του Σίμωνα του Ταρσέα και εκεί του έχει αποκαλυφθεί από μένα ότι θα έρθει κάποιος Ανανίας να προσευχηθεί, να ανοίξουν οι οφθαλμοί του, να αναγεννηθεί και να βαφτιστεί με πνευμάγιο. Και ο Ανανίας, ο καημένος που ήξερε και είχε ακούσει τα περί του Σαούλ, λέει: Κύριε, αυτός είναι μέγας διώκτης, τι λες τώρα? Όλοι ξέρουν το κακό που έχει κάνει στην Εκκλησία, που συλλαμβάνει, δέρνει, φυλακίζει και αναγκάζει τους Αγίους να βλαστημούν το όνομα του Ιησού. Πώς να πάω σε αυτόν, ναι? Και ο Κύριος του λέει: Πήγαινε, γιατί αυτόν τον επισκέφθηκα εγώ, Ιησούς. Και του περιέγραψε πώς τον επισκέφθηκε. Τον επισκέφθηκα, μου είπε τι πρέπει να κάνω, είναι εκεί και σε περιμένει. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι μυστήρια που γίνονται. Δεν είναι ανθρώπινες ενέργειες. Και κανένας άνθρωπος από εμάς δεν σώθηκε με ανθρώπινες ενέργειες. Και κανένας άνθρωπος δεν ήρθε και έμεινε στον Χριστό επειδή του είπε κάποιος άνθρωπος. Αυτό δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος Πέτρο, Σίμωνα, Ιε του Ιωνά, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος. Και ο Ανανίας πήγε, βρήκε τον Σαούλ τυφλό, νηστεύοντα 3 μέρες και προσευχόμενο, και μόλις τον είδε φώναξε: Σαούλ, αδερφέ μου, ο Κύριος με απέστειλε να προσευχηθώ για σένα. Και ο Σαούλ του: Ξέρω, το ξέρω. Και προσευχήθηκε, ανοίξαν τα μάτια του, αναγεννήθηκε και βαφτίστηκε με πνευμάγιο. Και τέλειωσε. Μπα, τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται στον Σαούλ το μυστήριο του Θεού και Πατρός και Χριστού. Πήγαινε στην Αραβία, κάτσε 3 χρόνια. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει: Το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο. Δεν μου το δίδαξε άνθρωπος.
Ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μου το δίδαξε 3 χρόνια στην Αραβία και το έμαθα και ξέρω. Γιατί το Ευαγγέλιο, αδερφοί αγαπητοί, δεν σπουδάζεται, αποκαλύπτεται και χαρίζεται. Δεν είναι να γίνω, να σπουδάσω κήρυκας. Τίποτα, σπουδάσεις το πολύ πολύ να κάνεις διαλέξεις. Γιατί το κήρυγμα δεν είναι διαλέξεις. Το κήρυγμα σώσει. Το κήρυγμα φέρνει σε κατάνοιξη της καρδιές. Το κήρυγμα αποκαλύπτει, διδάσκει. Είναι λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Και ο Παύλος όταν γνώρισε τις γραφές πάει στην Ιερουσαλήμ και λέει έτοιμος. Τι έτοιμος, να κηρύξω. Επειδή έμαθε τη γραφή, όχι, του λέει, δεν είσαι έτοιμος. Έχεις ακόμη να μάθεις. Μα Κύριε, λέει, εγώ και ξέρω το Λόγο του Θεού και με ξέρουν και αυτοί, αν τους κηρύξω όλοι θα σωθούνε. Όχι, λέει, όχι μόνο θα σωθούν, αλλά θα σε σκοτώσουν κιόλας. Και ο Παύλος κήρυξε και παραλίγο να τον φωνεύσουμε. Και οι μαθητές τον φυγάδευσαν και τον έστειλαν στην Ταρσό. Στην Ταρσό συνεχίζεται το μυστήριο του Θεού και Πατρός και Χριστού. Και πώς τη συνεχίζεται? Στη μοναξιά. Στη μοναξιά του δωματίου 3 μέρες, στη μοναξιά της Αραβίας 3 χρόνια, στη μοναξιά της Ταρσού άλλα 4 χρόνια. Δάσκαλος μόνο ο Χριστός. Μην ονομάσετε άλλων δάσκαλων επί της γης. Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Ιησούς Χριστός. Μην ονομάστε κανέναν καθηγητή σας επί της γης. Ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Ιησούς Χριστός. Και όποιος διδάσκεται από ανθρώπους είναι διδακτός ανθρώπων. Όποιος όμως θέλει να διδάσκεται από τον Χριστό είναι διδακτός του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν είσαι διδακτός του Πνεύματος του Αγίου, όρια γνώσης, σοφίας και αποκάλυψης δεν υπάρχουν. Γιατί τα όρια τα έχει στα χέρια του Θεός. Όποιος όμως διδάσκεται από καθηγητές πανεπιστημίου έχει τα όρια της γνώσης των καθηγητών. Δεν μπορεί κανείς, λέει, να ξεπεράσει το δάσκαλό του. Γι' αυτό μας το λέει, για να καταλάβουμε ποιον δάσκαλο διαλέγουμε. Εγώ διαλέγω τον Ιησού Χριστό. Αυτός θέλω να είναι ο δάσκαλός μου. Και στο σπίτι μου και στην εκκλησία και στην οικογένειά μου και στη δουλειά μου και παντού. Αμήν, αδερφοί. Θέλω δάσκαλο. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να ξεπεράσει το δάσκαλό του. Εγώ, κάποιος άλλος διαλέγει έναν καθηγητή, έναν θεολόγο. Ναι, μέχρι εκεί θα φτάσει. Ό,τι ξέρει αυτός, αυτά θα μάθεις. Λίγα πολλά, αυτά είναι. Όταν όμως σε διδάσκει ο Χριστός, τότε δεν υπάρχει όριο. Όταν έχεις καθηγητή σου, οδηγό σου τον Χριστό, ξέρει κάθε τρίβο δικαιοσύνης. Εάν σε οδηγήσω εγώ, χάθηκες. Σε πάω από τους δρόμους που ξέρω. Αλλά αν σε οδηγήσει ο Χριστός, θα σε πηγαίνει από τους δρόμους που ξέρει αυτός. Αλληλούια. Και εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε από τους δρόμους που ξέρει ο Χριστός. Αμήν, αδερφοί. Και πατέρα μου, δεν θέλω πολλούς πατέρες εγώ. Ένας είναι ο πατέρας μου. Έτσι λέει η Γραφή. Μην ονομαστείτε πατέρες ή ονομάστε πατέρες ανθρώπους, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας. Ο ουράνιος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είναι μέσα στο μυστήριο του Θεού, του Πατρός και του Χριστού. Ότι εγώ θέλω πατέρα που να μου εφροντίζει, που να με προσέχει, που να με υπερασπίζεται, ένανε τον ουράνιο. Αλμίν, τον ουράνιο. Ναι, αλλά δεν θέλω να έχω πατερούλη μου κάποιον άλλον άνθρωπο που είναι ισχυρός, είναι δυνατός. Σαν πατέρα μου σε έχω, λένε οι άνθρωποι. Όχι, αδερφοί αγαπητοί, ένας είναι ο πατέρας μας, ο ουράνιος. Και ευχαριστούμε το Θεό για το μυστήριο του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζουμε, διότι θέλω να εξεύρετε, οποίον μέγαν, διαβάζω από το 2ο κεφάλαιο, 1 εδάφιο, διότι θέλω να εξεύρετε, οποίον μέγαν αγώνα έχω για σας και τους εν Λαοδικία, λέει ο Παύλος, και τους όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικός. Αγωνίζομαι για σας. Αγωνίζομαι στις προσευχές. Ποιος είναι ο αγώνας του δούλου του Θεού, του Αποστόλου Παύλου? Προσευχές.
Κύριε, φύλαξε, ευλόγησε, βοήθησε, φώτισε αυτόν τον αδελφό, εκείνον, όλη την εκκλησία. Αγωνίζομαι στις προσευχές, έχω μέγαν αγώνα. Αλλά και όταν είμαι απόν, αλλά και όταν είμαι παρόν με τα δακρύων, νουθετώ έναν έκαστον εξ ημών. Όπως ο Χριστός κάθε νύχτα διενυχτέρευε στις προσευχές. Ο Απόστολος Παύλος τρεις φορές την ημέρα και αδιαλείπτος προσευχόταν. Για ποιον? Για τον εαυτό του. Ποτέ δεν άκουσα τον Απόστολο Παύλο να λέει: Κύριε, φύλαξε με από τη φυλακή, βοήθησε με να μην φάω ξύλο. Αυτά ήταν δεδομένα για τον Απόστολο Παύλο. Προσεύχομαι αδιαλείπτος για εν έκαστον εξ ημών, λέει στην εκκλησία των Φιλιππισίων. Να φωτισθώσει ο οφθαλμός σας, λέει στην εκκλησία των Εφεσίων. Εις επίγνωση του Θεού, για να γνωρίσετε την ελπίδα της προσκλήσεώς σας, το πλούτο της κληρονομιάς σας και το υπερβάλλον μέγεθος του Θεού κατά το κράτος της ενέργειας αυτού. Τον άκουσα ποτέ τον Απόστολο Παύλο να λέει: Χριστέ μου, βόηθα με σε παρακαλώ, γιατί αυτός θα με δείρει. Ποτέ δεν τον άκουσα έτσι. Μέγα αγώνα έχω για σας, αλλά και για την εκκλησία της Φιλαδελφίας, της Λαοδικίας, αν και δεν είδαν το πρόσωπό μου προσωπικώς. Δηλαδή προσεύχησε βέβαια. Έμαθα την αγάπη σας για τους αδελφούς, την πίστη σας στον Χριστό, και προσεύχομαι. Γιατί προσεύχεσαι? Για να παρηγορηθούν οι καρδιές αυτών ενωθέντων ομού εν αγάπη, εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Γι' αυτό προσεύχομαι. Προσεύχομαι να παρηγορηθούν οι καρδιές τους ενωμένοι με την αγάπη και δεμένοι μέσα στο Λόγο του Θεού και στην πίστη του Ευαγγελίου, ώστε να τους αποκαλυφθεί το μυστήριο του Θεού Πατρός, του Θεού, του Πατρός και του Ιησού Χριστού. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, έναν άνθρωπο δικό μας, συγγενή μας, για να το καταλάβουμε λίγο, ή έναν αδελφό μας μέσα στην εκκλησία, να μην έχει καταλάβει ακόμη το μυστήριο του Χριστού, και να έρχεται στην εκκλησία. Τι προσευχή πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς? Τι προσευχή πρέπει να κάνω εγώ για τους συγγενείς μου? Εγώ πιστεύω στο Θεό. Έχω για την Παναγίτσα μου, έχω για τον Άγιο Νικόλα. Πιστεύω. Κάνω το σταυρό μου. Νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή. Οι άγγελοι του Θεού με προστατεύουν. Το μυστήριο του Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: μέγαν αγώνα έχω για να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους, για να στηριχθούν μέσα σε αυτό τον τρομακτικό αγώνα του πνευματικού κόσμου που ζει ο άνθρωπος, τους κινδύνους. Η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο. Πώς θα διατηρήσω τη σωτηρία μου? Και εκεί επαναλαμβάνω αυτό που ξεκίνησα: εις δε τον δυνάμενο να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιο μου, προφητικές γραφές, κατά το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, το χάρισμα του κηρύγματος του Ιησού Χριστού, κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου που ήταν σε σιωπημένο προχρόνων αιωνίων, προς υπακοήν πίστεως. Διότι αν ευπίστεως, κανείς δεν δύναται να ευαρεστεί στο Θεό. Αγαπητά μου αδέλφια, να δώσουμε τη δόξα στο Θεό που μας έχει αποκαλυφθεί το μυστήριο του Θεού Πατρός και Χριστού, και παρηγορούνται οι ψυχές μας, οι καρδιές μας, και έχουμε τη δυνατότητα να περπατάμε, αφού εισήλθαμε δια της στενής πύλης, να περπατάμε στη στεθλιμένη οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αλλά ποτέ να μην ξεχάσουμε ότι όλα τα οφείλουμε, όλα
στο ότι ο Θεός μας αποκάλυψε τον Χριστό και μάλιστα μέσα από τις γραφές, και να ξέρουμε ότι αυτή η αποκάλυψη δεν έγινε, συνεχίζει να γίνεται. Γιατί θα γνωρίζουμε τον Χριστό και εδώ, αλλά και στους ουρανούς, εις τους αιώνες των αιώνων. Ένα μυστήριο που δεν έχει τέλος. Ένα μυστήριο που αποκαλύφθηκε, αποκαλύπτεται και θα συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους αιώνες των αιώνων. Στους αιώνες των αιώνων θα μας δείχνει ο Θεός αυτό το ευλογημένο σχέδιο της σωτηρίας του αμαρτωλού, άθλιου, ουτιδανού και αδύναμου ανθρώπου, το οποίο ήταν κρυμμένο. Προκαταβολής κόσμου υπήρχε, κρυμμένο, μέχρι τη στιγμή που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και δια προφητικών γραφών απεκαλύφθη σε αυτόν που δέχθηκε το Χριστό και δέχεται το Χριστό, γιατί ο Θεός είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδέ μία. Και όταν σε φωτίζει το φως του Θεού, τότε είσαι και εσύ φως στον κόσμο αυτό. Μπορείς να φωτίσεις και εσύ τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό μας κάλεσε. Μας κάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως, για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Αμήν. Αμήν. Κύριε μου, βόηθα μας. Να ψάλλουμε, αδελφοί, τον ύμνο.